Καλημέρα κύριε Δημητριάδη, καλό τάξιδο. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι μοναδικότητα είναι αυτή και βλέπω ότι στο τέλος το πιστόφυλλο με έναν πολύ ωραίο τρόπο είναι μέσα και ένα CD. Mm-hmm. Λοιπόν, πείτε μου τώρα για αυτή την σύμπραξη των τριών σας. Λοιπόν, από πού να αρχίζω βασικά. Λοιπόν, να πω ότι γενικά είναι το volume 2 πλέον. Το όλο concept ήταν ότι θέλαμε να βασιστούμε σε τραγούδια metal συγκροτημάτων και να γράψουμε διηγήματα μέσα από, έτσι πως θέλανε να το δώσουν μέσα από τους στίχους, να γράψουμε μια δική μας ιστορία, να φτιάξουμε έτσι πως το φανταζόμαστε εμείς, τι έχει να μας δώσει το τραγούδι. Αυτό είναι γενικά όλο το concept και του volume 1 και του volume 2. Αυτή τη φορά συγκεκριμένα θέλαμε να το πάμε έτσι ένα βήμα παραπάνω, ένα παραπέρα μάλλον. Συνεργαστήκαμε με 10 συγκροτήματα παγκοσμίου βεληνικούς. Πείτε μας, πείτε τα μας. Λοιπόν, είναι λοιπόν η Judas Priest, η Dark Tranquility, η Nightwish, η Suicide Silence, η Gamma Ray, η Catatonia, η Sabaton, η Nile, η Hailstorm και η Revocation. Ωραία. Ναι, πρόκειται για 10 συγκροτήματα, ο καθένας είναι στο δικό του είδος, διαφορετικού ύφους. Όπου μας έκαναν την τιμή να δεχθούν να γράψουμε διηγήματα για τραγούδια τους. Οπότε έχουμε αυτή τη δεκάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει και μέσα η δομή πως είναι, γιατί ξεκινάει και έχει, πριν από κάθε τραγούδι, έχει το τραγούδι, λέει ποιο τραγούδι είναι, ποιος έχει γράψει μουσική στίχους, έχει τους στίχους, έχει τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο τραγούδι, δηλαδή ποιοι έχουν παίξει μουσική, κιθάρες, όλα τα όργανα, και μετά ξεκινάει το διήγημα. Πώς το εμπνευστήκατε, ακούγοντας το τραγούδι, διαβάζοντας τους στίχους? Ναι, είχε να κάνει με το τραγούδι τόσο και όσο και με τους στίχους και σε κάποιες φορές και στο βίντεο κλιπ, ας πούμε, το τι ήθελε να δείξει το κάθε συγκρότημα μέσα από αυτό το τραγούδι. Και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι και ο κάθε άνθρωπος βλέπει κάθε τραγούδι, το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Κάποιες φορές η στίχη είναι λίγο αλληγορική, λίγο συμβολική. Ο καθένας πιάνει τα δικά του νοήματα. Έτσι, κάθε φορά ο καθένας, και εγώ και ο Γιώργος που γράψαμε τα διηγήματα, εκλάβαμε κάθε φορά ο καθένας το διαφορετικό νόημα και γράψαμε την ιστορία έτσι πως την αντιλαμβανόμασταν. Εσείς βέβαια και οι δύο έχετε κάνει και άλλες εκδόσεις, έχετε γράψει άλλα βιβλία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη απόπειρά σας σε αυτό το κομμάτι, παρόλο που είναι το δεύτερο, ας πούμε, η δεύτερη σειρά από, από αυτό το βιβλίο. Η δεύτερη έκδοση από αυτή τη σειρά. Υπήρχε κάποιο συγκρότημα που είδε το διήγημα και δεν του άρεσε? Όχι, σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι ήταν ευχαριστημένοι, εντάξει, με όσους δηλαδή μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε μετέπειτα, αλλά γενικά ήταν όλοι ενθουσιασμένοι με όλο αυτό που έγινε. Αλλά βλέπω ότι στο βιβλίο έχετε και το αντίστροφο, δηλαδή έχετε επικοινωνήσει με 5 διάσημους συγγραφείς, ο Ρότζερ Ροβέντο, και δημιούργησε μουσικές συνθέσεις βασισμένες στα διηγήματά τους. Αυτό περιλαμβάνεται στο CD? Αυτό ακριβώς, ναι, είναι τα 5 τραγούδια που έχει γράψει ο Ρότζερ. Οπότε επικοινωνήσαμε με 5 επίσης πολύ γνωστούς συγγραφείς του χώρου, όπου έγινε ακριβώς το αντίθετο. Δέχτηκαν να γράψει ο Ρότζερ ένα τραγούδι για ένα διήγημά τους και ουσιαστικά έγινε το αντίστροφο. Τι ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μ' αρέσει από όλες τις πλευρές, από όπου και αν το δω. Χαίρομαι πολύ. Το ξεφυλίζω το μεταξύ τόση ώρα και δεν ξέρω πού να πρωτοσταματήσω. Δύο τυχεροί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητριάδη. Καλό τάξιδο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια και σε εκδόσεις Πηγή που παίρνουν την πρωτοβουλία να βγάζουν τέτοιες σπάνιες εκδόσεις. Θα κάνουμε την κλήρωση. Την κλήση με το γεγονός. Ωραία, περιμένετε στη γραμμή μου τότε. Έρχεται. Η Ευτυχία Βατάλη μου φέρνει τα ονόματα. Ωραία. Τι Ευτυχία μου, τίποτα, όλα καλά. Λοιπόν, κύριε Δημητριάδη, θέλω να μου πείτε δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 32. Λοιπόν, θα πω το 9. Ναι. Και το 23. 9 και 23. Λοιπόν, Μοσχοβίτης Αλέξανδρος και Γιώργος Σαΐνης, αν το διαβάζω σωστά. Είναι τυχεροί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδο. Περιμένουμε να ανοίξουν βέβαια και τα βιβλιοπωλεία για να καταφέρουν να το αγοράσουν όσοι δεν καταφέρουν να το κερδίσουν. Και εγώ ευχαριστώ. Και να πω σε αυτό το σημείο επιπρόσθετα ότι
πλέον κυκλοφορεί και στο εξωτερικό στα αγγλικά, οπότε έχει ανέβει ήδη στο Amazon, οπότε είμαστε πλέον παγκοσμίως. Α, βγήκε και στα αγγλικά δηλαδή. Ναι, ναι, βέβαια. Θεωρώ ότι άξιζε, ας πούμε, να βγει αυτό το project και στα αγγλικά. Ρε, τι ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα και φτάνει σε όλο τον κόσμο. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό, πάρα πολύ, κύριε Δημητριάδη. Τους χαιρετισμούς μου και στον κύριο Δάμτσιο και στον Ρότζερ. Συγχαρητήρια και πάλι, καλό τάξιδο. Ευχαριστώ. The Metal Chapters.